Το διαστημικό όχημα Perseverance προσεδαφίστηκε επιτυχώς χθες, λίγο πριν τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, στον Άρη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ανθρωπότητα και ειδικά για την κατάκτηση του διαστήματος. Στόχος αυτής της αποστολής της NASA είναι η αναζήτηση και συγκέντρωση ιχνών μικροβιακής και προαιώνια ζωής στον κόκκινο πλανήτη, καθώς και η γεωλογική του μελέτη. Το εξάτροχο rover, μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι Percy, είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το rover Curiosity, που μελετά μέχρι σήμερα τον Άρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανό για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει σταλεί μέχρι σήμερα σε άλλο ουράνιο σώμα. Με τα εργαλεία του θα συλλέξει αριανά δείγματα που θα επιστραφούν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που εφόσον συμβεί θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Το Perseverance εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 20.000 χιλιόμετρων ανά ώρα και προσεδαφίστηκε στον κρατήρα του πλανήτη Άρη. Πρόκειται για έναν μεγάλο κρατήρα που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Άρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή. Το ειδικά σχεδιασμένο αλεξίπτωτο, σε συνδυασμό με τη μηχανικά ελεγχόμενη κάθοδο, μείωσε την ταχύτητα του σκάφου στα 3 χιλιόμετρα ανά ώρα, ώστε αυτό να ακουμπήσει με ασφάλεια στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Μεταξύ άλλων, το rover διαθέτει μια πειραματική συσκευή που θα μετατρέπει το διοξίδιο της αριανής ατμόσφαιρας σε καθαρό οξυγόνο, καθώς και ένα μίνι μετεωρολογικό σταθμό, 19 κάμερες και 2 μικρόφωνα που θα καταγράψουν τους πρώτους αριανούς ήχους. Επίσης, το rover θα απελευθερώσει το Ingenuity, ένα μικρό ρομποτικό ελικόπτερο βάρους περίπου 2 κιλών, το πρώτο στην ιστορία που θα πετάξει σε έναν άλλον κόσμο. Πρωτού όμως γίνουν όλα αυτά, πέρασαν 7 λεπτά τρόμου όπως τα χαρακτηρίζει η NASA, ώσπου να βεβαιωθεί ότι το rover, το οποίο έκανε ένα επτάμινο διαστημικό ταξίδι απόστασης 470 εκατομμυρίων χιλιόμετρων, προσεδαφίστηκε ασφαλώς στην επιφάνεια του Άρη. Το κέντρο ελέγχου της αποστολής έζησε αυτά τα 7 λεπτά τρόμου, χωρίς δυνατότητα να παρέμβει σε περίπτωση ανάγκης, ενώ το σήμα θα χρειαζόταν πάνω από 11 λεπτά για να φτάσει στο γειτονικό πλανήτη. Ο κόκκινος πλανήτης έχει κακή φήμη στη διαστημική ιστορία, καθώς τις περισσότερες φορές έχουν αποτύχει οι απόπειρες προσεδάφισης. Το Perseverance είναι το 5ο rover που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στέλνουν στον Άρη. Στην αίθουσα ελέγχου της NASA στην Καλιφόρνια ξέσπασαν χειροκροτήματα όταν το αλεξίπτωτο του οχήματος άνοιξε και πανηγυρισμοί όταν λίγα λεπτά αργότερα το ρομποτικό όχημα προσεδαφίστηκε στον κρατήρα G-Zero. Αμέσως μετά μεταδόθηκε στη Γη το ακριβές στίγμα του οχήματος και οι πρώτες εικόνες από την επιφάνεια του Άρη. Το Perseverance είναι το 3ο όχημα που προσεδαφίστηκε στον Άρη τον τελευταίο μήνα μετά από εκείνα που έστειλαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κίνα. Uno, dos, tres.